Καλώς ήρθατε. Θα κάνουμε κολοκυθόπιτα με σπιτικό φύλλο. Σε ένα σκεύος βάζουμε το μισό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Κάνουμε μια λακκούβα. Ρίχνουμε 700 ml νερό. Αλάτι. Τρεις κουταλιές ξύδι και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι να γίνει ζύμη. Την χωρίζουμε στη μέση και κάνουμε μπαλάκια. Τα ανοίγουμε σε φύλλα σε αλευρωμένη επιφάνεια. Απλώνουμε λιωμένο βούτυρο ή μαργαρίνη. Και διπλώνουμε όπως σας δείχνουμε. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Τοποθετούμε τις ζύμες σε αλευρωμένα πιάτα και βάζουμε στο ψυγείο για 15 λεπτά. Καθαρίζουμε 8 μεγάλα κολοκύθια. Τα περνάμε από το χοντρό τρίφτη. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο να ζεσταθεί. Προσθέτουμε τα κολοκύθια και σοτάρουμε. Αλατίζουμε και μαγειρεύουμε μέχρι να χάσουν τα υγρά τους. Στο κρύο μείγμα ρίχνουμε πιπέρι, 5 αυγά και ανακατεύουμε. Θρηματίζουμε τη μισή φέτα και ανακατεύουμε. Λαδώνουμε το ταψί μας. Τοποθετούμε το ένα φύλλο. Απλώνουμε την κρύα γέμιση. Σπάμε την υπόλοιπη φέτα. Σκεπάζουμε με το άλλο φύλλο. Thank you.
γυρίζουμε τις άκρες όπως σας δείχνουμε. Κόβουμε σε κομμάτια. Λαδώνουμε καλά. Και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!